Εκκλησία και το διαδίκτυο. Είμαι ιερέας, εκτός από αναπληρωτής καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και συνάδελφοι με τον κύριο Κόλιο, τον Νίκο τον Κόλιο. Είμαι ιερέας και εκτός από έτσι, από τις εμπειρίες που έχουμε στο διαδίκτυο και στην Εκκλησία, με ενδιαφέρει και προσωπικά το θέμα, γιατί είμαι πληροφορικός εκτός από ιερέας. Οπότε θέλω να σας πω μερικά λόγια για μια προβληματική που έχουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία, όλοι μας, ο καθένας προσωπικά, αλλά κυρίως μέσα στην Εκκλησία αυτή η προβληματική, κυρίως για το τι είναι πραγματικό και τι είναι φανταστικό. Δηλαδή, πολλές φορές μέσα στο διαδίκτυο και μέσα σε αυτά που είπε πολύ ωραία ο Νίκος Ντουράρος προηγουμένως, για αυτά τα θέματα με τους πολιτικούς, οι οποίοι μπορεί να έχουμε, και εδώ και στην Ελλάδα έχουμε παλιές ομιλίες, οι οποίες παλιές ομιλίες αναιρούν τον εαυτό, την σημερινή πραγματικότητα, αλλά εντός της τους ψηφίζουμε, συνεχίζουμε να τους ψηφίζουμε, τους ίδιους πολιτικούς. Άρα η πραγματικότητα, το πραγματικό με το φαντασιώδες, είναι ένα ζήτημα, ένα ερώτημα. Και αυτό ξεκινάει εμείς και πρώτα πρέπει πριν να συνεχίσουμε να ορίσουμε την έννοια της Εκκλησίας. Πολλές φορές η Εκκλησία είναι για τον μέσο άνθρωπο, για τον καθημερινό άνθρωπο, θεωρεί ότι η Εκκλησία είμαστε εμείς οι υποπάδες, οι Μητροπολίτες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά κυρίως η Εκκλησία σύμφωνα με την παράδοσή μας και αυτό που βιώνουμε μέσα σε κάθε φορά που κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, είναι μια σύναξη ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα όραμα και ένα προσόν και μια σύναξη επί το αυτό. Δηλαδή μοιράζονται τις ίδιες ανάγκες για τη ζωή και αυτό που βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι ένα πραγματικό πρόσωπο του Χριστού. Αυτό λέμε ότι είναι η Εκκλησία. Είναι μια κοινωνία ανθρώπων. Η Εκκλησία αποτελείται από κεκλειμένους, γι' αυτό λέγεται και Εκκλησία, και είναι όλοι που μετέχουν στην Εκκλησία έχουν ένα ευχαριστηριακό πνεύμα. Έτσι, αυτό που λέμε ηθική δεν είναι κάτι θεωρητικό, ξέρω εγώ, ή κάτι, λέμε είμαι ηθικός άνθρωπος, ή είμαι καλός άνθρωπος, ή κακός άνθρωπος. Οι έννοιες καλός ή κακός είναι πολύ σχετικές έννοιες. Αλλά στην Εκκλησία είναι η ίδια ηθική παράγεται από αυτό το γεγονός της ζωής, δηλαδή αυτής της φιλοσοφικής προϋποθέσεις και τους προβληματισμούς που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος μετέχει στο κοινό ποτήριο και στο κοινή τράπεζα, όπου βλέπει πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα, βλέπει τον Χριστό. Και αυτό κρατήστε το αυτό, έτσι ότι η Εκκλησία δεν επιβάλλει ηθική, πραγματοποιεί και φτιάχνει ηθική, φτιάχνεται μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε αυτή την προσμονή και την αναζήτηση αυτού του προσώπου του Χριστού, τη βλέπουμε να πραγματοποιείται σε κάθε τεχνολογικό επίτευγμα. Έτσι, όσο και να μας φαίνεται ότι η Εκκλησία είναι κάτι απόμακρο, έτσι, μέσα στην Εκκλησία πραγματοποιούνται και γίνονται αποδεκτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα, όχι μόνο τώρα στη σημερινή εποχή, αλλά από την αρχή της Εκκλησίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην Εκκλησία χρησιμοποιεί τη τεχνολογία, αλλά τη χρησιμοποιεί επιλεκτικά. Και έτσι η ανάπτυξη του διαδικτύου έγινε αμέσως αποδεκτή από την Εκκλησία. Βλέπουμε ότι η Μητροπόλης από την αρχή, όχι μόνο τώρα τα τελευταία χρόνια, από την αρχή, από το 1990 ακόμη, άρχισαν να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν, για να κάνουν μια κοινωνία με τους ανθρώπους που αποτελούν την Εκκλησία. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην πνευματικό, θα μας τα πει αργότερα για τα πνευματικά προβλήματα του διαδικτύου, στη σημερινή εποχή, όπου υπάρχει μια αστική κοινωνία, όπου σε μια εκκλησία μπορούν να ανήκουν άνθρωποι από διαφορετικά στρώματα, από διαφορετικά μέρη. Έτσι, μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθεί αυτό έτσι ώστε να
ενορίες, οργανισμοί μονομένοι και άνθρωποι που έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους και με το διαδίκτυο μπορούν να έρθουν σε επαφή. Υπάρχει όμως και προβληματισμός. Στην Εκκλησία αυτός ο συντηρητισμός που θεωρούμε ότι έχουμε δεν είναι συντηρητισμός με την έννοια του αρνητισμού, αλλά ένας προοδευτικός συντηρητισμός θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί πάντοτε βλέπουμε ότι ο κάθε άνθρωπος και το πώς αυτό που θα κάνει, θα δημιουργηθεί στον κάθε άνθρωπο μεμονωμένα και όχι σε αριθμούς ή σε κοινωνικές ομάδες μεγάλες που αντιμετωπίζει το διαδίκτυο, αλλά σκέφτεται για τον καθένα άνθρωπο ξεχωριστά. Το φαινόμενο του διαδικτύου. Στο φαινόμενο του διαδικτύου έχουμε αντινομίες. Είναι απρόσωπο από τη μια και πολύ προσωπικό από την άλλη. Είναι και παραγωγικό και αντιπαραγωγικό. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε, να μας αυξάνει την παραγωγικότητά μας στη δουλειά με το να βρούμε συνεργάτες, πελάτες κ.ο.κ. αλλά από την άλλη να είναι αντιπαραγωγικό για τον ίδιο τον άνθρωπο, έτσι να περνάει τις ώρες ξοδεύοντας τον χρόνο τον πολύτιμο, πηγαίνοντας από σελίδα σε σελίδα και χάνοντας τον χρόνο του. Προωθεί την εκμετάλλευση και την ελευθερία. Είναι αυτό που είπε ο Νίκος Ουγγαράνος πριν, ότι είναι ελεύθερο, μπορούμε να βρούμε την ελευθερία στο διαδίκτυο, αλλά από την άλλη, πόσες φορές δεν έχουμε φαινόμενα εκμετάλλευσης. Φαίνεται στα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτό που δεν φαίνεται δεν υπάρχει. Και από την άλλη, κάποια πράγματα τα οποία που υπάρχουν δε φαίνονται. Και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχουμε τη μετατροπή των ίδιων των δικτύων σε φορείς αποξένωσης του ανθρώπου. Υπάρχουν πάρα πολλές, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες και όπου ενημερώνουν ποιμαντικά, θεολογικά, μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα. Βέβαια, όπως θα δούμε, όπως βλέπουμε, ο άνθρωπος, επειδή είναι παράξενος, όταν έχει πολλά πράγματα και υπερπληροφόρηση, χάνει τον προσανατολισμό του. Πολλές φορές κάτι που όταν το βλέπουμε και από τον εαυτό μας, ότι όταν το δεχόμαστε σε υπερβολικό βαθμό, μας προκαλεί αηδία και το απορρίπτουμε. Έτσι, εδώ χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται προσοχή και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρήζει αντιμετωπίσεως. Γιατί ένας εκκλησιαστικός οργανωμένος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, πρώτο για ενημέρωση, όπως είπαμε, για ποιμαντική μέρημνα και για προβολή. Και για προβολή των διάφορων δράσεων των ενωρητών του. Ο άνθρωπος είναι απροστάτευτος στον κόσμο του διαδικτύου. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πάντοτε χρήζει ερωτήσεως σε εμάς. Σε εμάς, σε όλους μας, οι οποίοι ασχολούμαστε με το διαδίκτυο. Εύκολα κρύβεται η αληθινή ταυτότητα του ανθρώπου. Ο πραγματικός χρόνος χάνεται σαν ένα διαδικτυακό χρόνο. Είναι διαφορετικός ο διαδικτυακός χρόνος και διαφορετικός ο πραγματικός χρόνος. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη του πραγματικού χρόνου και αυτός έρχεται συνέχεια στη ζωή μας. Πριν ακούσαμε μια πολύ ωραία ομιλία της κυρίας Μπρέντα Ουίντερχολτ, όπου ανέφερε για πολύ ωραία αποτελέσματα της εικονικής πραγματικότητας σε ασθενείς ανθρώπους, σε ψυχολογικά ασθενείς, σε στρατιώτες, σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Το ερώτημα είναι αυτό όλο που βιώνουμε από τα καλά αποτελέσματα της τεχνολογίας και της εικονικής πραγματικότητας. Αν δεν γίνεται το ίδιο, δεν γίνεται το ίδιο εθισμός. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα φανταστικό χρόνο, ο οποίος είναι ικανοποιημένος σε ένα φανταστικό χρόνο και ένα φανταστικό κόσμο, σε εικονικό κόσμο, ο οποίος είναι ικανοποιημένος από αυτόν τον φανταστικό κόσμο και τον φανταστικό χρόνο, μπορεί να επιστρέψει με τις ίδιες προϋποθέσεις στον πραγματικό χρόνο και στον πραγματικό κόσμο. Έτσι, πολλές φορές νομίζω ότι τα ψυχολογικά, οι ψυχολογικές παρενέργειες οι οποίες βιώνουμε κυρίως στην εποχή μας
Είναι και από αυτό το ότι ξαφνικά βρισκόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν μας αρέσει και προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτό το κόσμο πηγαίνουμε σε έναν φανταστικό κόσμο ο οποίος κάνει ότι είναι πολύ ωραίος και πολύ μας παρέχει πάρα πολλές ευκολίες, αλλά από την άλλη δεν είναι πραγματικότητα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τρεις επιλογές στον σύγχρονο διαδικτυακό κόσμο. Έχουμε την επιλογή της προσαρμογής, όπου ο άνθρωπος επιλέγει να προσαρμοστεί με την ιδέα της κατανάλωσης, έτσι, την ιδέα να αφομοιωθεί από το σύστημα της παραγωγής, φιλοχρηματία, φιλοδονία, φιλοδοξία, να αποδεχθεί όλο αυτό το σύστημα και να γίνει μέλος αυτού του φανταστικού κόσμου. Η επιλογή της αντίδρασης, αντικοινωνική συμπεριφορά, απουσία του άλλου, όπου βιώνει την απουσία του άλλου μέσα από το διαδίκτυο, βιώνεται η απουσία του άλλου, η ανασφάλεια, έτσι, και ο ηθικιστικός συσχετισμός, όπου τα πάντα δεν υπάρχει ηθική πλέον. Αυτό η έννοια της παραδοσιακής ηθικής που ανέφερε ο κύριος Κόνης στην αρχή έχει πλέον αρχίσει να ξεφτίζει και πλέον η ηθική είναι πολύ σχετική. Γιατί να ακολουθώ μια ηθική συγκεκριμένη που έμαθα από τους γονείς μου, όταν υπάρχουν πολλές ηθικές αξιακές δομές στις οποίες θα μπορούσα να ακολουθώ. Και τέλος, αυτό που ίσως που προτείνουμε στην Εκκλησία είναι η επιλογή της ευχαριστηριακής κοινότητας, της τοπικής μάλιστα ευχαριστηριακής κοινότητας. Η πρόταση της Εκκλησίας είναι να στραφεί ο άνθρωπος προς τα έσω, το κέντρο της προσωπικότητας. Το έσω, η καρδιά του ανθρώπου για την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι το κέντρο της προσωπικότητάς του. Στρεφόμενος προς αυτόν για να αντιμετωπίσει τα λάθη και τα πάθη. Δεν είναι το διαδίκτυο το κακό, ούτε είναι όλα αυτά που είπαμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο διαδίκτυο, αλλά είναι πώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του μέσα από αυτή τη μεγένθηση που γίνεται στην κοινωνία μας, τα προβλήματα της κοινωνίας μας μέσα από το διαδίκτυο. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ο εαυτός μου. Και πώς εγώ μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου, είναι από την ανακάλυψη του ίδιου του εαυτού μου. Ψάχνοντας δηλαδή το κέντρο του εαυτού μου και τα λάθη και τα πάθη μου. Έτσι στηρίζομαι στην ευχαριστηριακή κοινότητα. Η τοπική εκκλησία, η τοπική ενορία είναι μια κοινότητα ευχαριστιακή. Η οικογένεια επίσης, που είναι το κύτταρο της κοινωνίας που λέμε, είναι μια κοινότητα ευχαριστιακή και αυτό είναι και η πρόταση της εκκλησίας. Η τοπική κοινότητα διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αντίληψη του ανθρώπου και στη σχέση του με τον κόσμο. Προσέξτε να δείτε. Λέμε για το διαδίκτυο, αλλά ο καθένας από εμάς, όχι μόνο εμείς τώρα έχουμε στο μυαλό μας την ελληνική οικογένεια, την ελληνική κοινότητα, πολλές φορές επειδή έχουμε μια πολιτισμική ευαισθησία σε αυτά τα πράγματα και έχουμε μάθει από τους γονείς μας πολλά πράγματα, προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με βάση αυτά που έχω μάθει. Αλλά ο καθένας από όλο τον κόσμο έχει μια τοπική πολιτισμική επιρροή. Δηλαδή η τοπική του κοινωνία, αν είναι αυτή που το δημιουργεί και προσπαθεί να την περάσει στο διαδίκτυο. Αυτός δηλαδή που βιώνει και που προτείνει αυτά που προτείνονται στο διαδίκτυο από μένα, είναι αυτά που εγώ έχω βιώσει στην προσωπική μου εμπειρία. Έτσι, το διαδίκτυο είναι ένας γενικός χώρος όπου τα πάντα παίζονται, τα πάντα έρχονται και τα πάντα ελέγχονται με βάση όμως την τοπική εμπειρία. Έτσι, πάντοτε δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, ότι ο πραγματικός κόσμος είναι εδώ, είναι αυτός τώρα. Και όταν εγώ χάνομαι στον κόσμο του διαδικτύου, πάντοτε ξαναγυρνάω, πάντοτε γυρνάω σε αυτό που λέμε τοπικό, τοπικότητα. Και αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε σαν επιστήμονες και σαν άνθρωποι. Και κυρίως το πρόβλημα είναι εντοπίζεται στους νέους. Γιατί η νεότητα έχει την απειρία, δεν έχει εμπειρία στη διαχείριση και των παθών και των λαθών. Και έτσι υπάρχει παραβατικότητα, υπάρχει ένας τρόπος ο οποίος είναι πολύ δύσκολο για τον νέο να διαχειριστεί την ελευθερία του, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί την ηθική του. Έτσι η γνώση είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανή.
Η γνώση, δηλαδή, που λέμε πολλές φορές ότι θα μάθω στο παιδί μου πώς να χειρίζεται το διαδίκτυο ή πώς να αποτρέπει τον εαυτό του από τους κινδύνους του διαδικτύου, δεν είναι αρκετή, γιατί δεν έχει την εμπειρία. Δηλαδή, πολλές φορές τα παιδιά μου, εγώ έχω 4 παιδιά, και πολλές φορές τα παιδιά μου λέμε, έχω βιώσει από αυτό το πράγμα, ότι αυτό είναι επικίνδυνο, αυτό δεν πρέπει να γίνεται, αυτό δεν πρέπει, βάζω ένα πρέπει, αλλά για το νέο, για το παιδί, αυτό το πρέπει που το βάζω εγώ, η γνώση δηλαδή, δεν είναι αρκετή γιατί θέλει την ίδια του την εμπειρία. Άρα χρειάζεται το κυρίως ο νέος να είναι εξασκημένος, να διαχειρίζεται την ελευθερία του. Και η ιδιαίτερη αντιμετώπιση της παραβατικότητας γίνεται με την άρνηση του ανθρώπου στη συμμετοχή πράξεων που δεν εκφράζουν το ψυχικό του κόσμο. Και αυτό είναι και το δύσκολο. Συμπεράσματα. Η πρόταση είναι η πρόταση της ανάπτυξης μεταγνώσης. Θέλουμε για τους ανθρώπους το προσωπικό πλησίασμα. Αυτό που λέμε η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής κοινότητας, ο άνθρωπος για την Εκκλησία είναι ένα πρόσωπο μοναδικό. Και αυτό, τα αποτελέσματα αυτής της μοναδικότητας εκφράζονται μέσα από αυτήν την ενορία, την οικογένεια, την τοπικότητα, την τοπική κοινότητα και την ασκητική διάθεση του ανθρώπου μέσα όμως πάντοτε, γιατί το ξεχνάμε αυτό, την ασκητική διάθεση που ασκείται μέσα σε ένα ευχαριστηριακό πλαίσιο στην Εκκλησία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.